Το επιμελητήριο Λάρισα, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, παρουσίασε το απόγευμα της Τρίτης τη δράση ενίσχυση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Λάρισας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου. Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ίδια κινητικότητα και στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΒΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης. Μετά που είναι 1 εκατομμύριο ευρώ δημόσια δαπάνη, θα δοθούν για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα στον ιστό αυτό που περικλείεται από τους εισοδούς που έχει οριοθετήσει ο Δήμος το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Πρόκειται για επιχειρήσεις που θα πάρουν χρήματα για να κάνουν παρεμβάσεις για πράσινες επενδύσεις. Και κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στη δημιουργική βιομηχανία, στους κάδους οι οποίοι προβλέπονται. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ δημοσία δαπάνη με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5 έως 15.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών. Η επιδότηση για τα έργα τα οποία θα κάνουν θα είναι 65%. Και το ύψος της επιχορήγησης θα είναι από 5 έως 15.000 ευρώ. Περίπου εκτιμούν εδώ οι άνθρωποι του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι τρέχουν το πρόγραμμα, θα είναι περίπου 110 επιχειρήσεις. Όπως τόνισε ο Δήμος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, οι αλλαγές με το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Λάρισας δίνουν καλύτερες προοπτικές λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η αλλαγή αυτής της πόλης που έχει σχέση με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις πολύ μεγάλες αλλαγές που γίνονται κυρίως στο κέντρο της πόλης, συμπαρασύρει μαζί της και μια καλύτερη προοπτική των ίδιων των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Η δράση αυτή αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να αφήνουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να συνεργάζονται, να στηρίζουν και να υπηρετούν τον πολιτισμό στην πόλη και τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ιστορία της πόλης, να αναπτύσσουν τέτοιες συνεργασίες μεταξύ τους που να έχουν σχέση και με τις τεχνολογίες, τις ψηφιακές και όλα όσα είναι συνοδά στην υπόθεση αυτή. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν καλούνται να υποβάλουν αιτήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να ενισχυθούν από 5 έως 15.000 ευρώ προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους που προανέφερα.